Καλησπέρα φίλες και φίλοι κροατές του Λίμπερο 107,4. Είναι εκπομπή All About Aris On Air. Παρέα εδώ με Γιώργο Κάτο και Κωνσταντίνο Τσίπριο. Και στην ίδρυμη των ήχων και τις όχι μουσικές επιλογές, γιατί μια ζωή με αυτό το τραγούδι θα πάμε φέτος. Χρήστος Κιώσης. Έλειπε στις δύο πρώτες μέρες και δεν μας θαύμασες, δεν μας καμάρωσες. Θα μας έχει σήμερα μαζεμένα, θα τα υποστείς όλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Είναι η έκτακτη εβδομάδα αυτή του All About Aris On Air χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο και Χρήστανο Τσαλτίδη. Χρήστανο Τσαλτίδη τουλάχιστον θα έχουμε από την προετοιμασία, από την Ολλανδία σε σύνδεση σε λίγη ώρα. Και όχι μόνο του. Και όχι μόνο του. Όχι μόνο του. Θα έχει τις πρώτες δηλώσεις του Λούκα Σάσα, ο οποίος έφτασε λίγο πριν τις 4 στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας. Θα κάνει τις πρώτες του δηλώσεις μετά τον διάλειμμα το 5.30. Ουσιαστικά είναι. Εκεί έχει παρά. Ουσιαστικά πάει η Ολλανδία τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πιο πολύ, ας πούμε, για να γνωρίσει τους συμπαίκτες του, φαντάζομαι, να μάθει τα ονόματά του τουλάχιστον. Θα προλάβει, θα κάνει. Μια διαπροπονήση θα κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν πάρει χρόνο συμμετοχή στο φιλικό. Μπορεί να. Ανάλογα τι είδαν στα εργομετρικά, ρε παιδί μου, δεν το ξέρουμε αυτό. Ο προπονητής θα επιλέξει. Φαντάζομαι ότι θα μάθουμε μέχρι αύριο, μεθαύριο, αν έχει πιθανότητα συμμετοχή. Θα τα δούμε όλα μαζί, θα τα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε λίγο έτσι και για την γενικότερη κατάσταση στην Ολλανδία, για το πώς κινείται η ομάδα του Άρη στην τελευταία τις τελευταίες της μέρες στην παρουσία της στις κάτω χώρες. Θα μιλήσουμε φυσικά και για ρεπορτάζ ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, η οποία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της και δένει σιγά σιγά και εκείνη εν ώψη Άρη. Και σε 45 λεπτά από τώρα δίνει το δεύτερο φιλικό προετοιμασία, το πρώτο επί βουλγαρικού εδάφους. Ναι, κόντρα στη Ράντ. Το πρώτο, έχανε ένα. Άνοιξε το σκορ στην αρχή. Μέχρι το ημίχρονο έχανε ένα 3. Ναι. Μετά το παράτησες γιατί το έχεις over 3,5 και το πιάσες. Δεν σε νοιάζε. Στο 55 μείωσε 2-3 και στο 87 και στο 90 κέρδισε 4-3. Τη Ζάμαλεκ της Αιγύπτου. Ζάμαλεκ. Ζάμαλεκ. Κάποιος παίζει τη Ζάμαλεκ. Σιγαλάς τώρα τόσο πολλά. Ο Σικαμπάλα δεν έπαιζε. Χρήστος τη Ζάμαλεκ. Πήγε στη Ζάμαλεκ ή ήρθε από τη Ζάμαλεκ, κάτι τέτοιο. Φυσικά έχουμε και βόλεϊ, αρκετή δράση και στο βόλεϊ. Να δώσουμε και το ρεπορτάζ του βόλεϊ που έχει ξεκινήσει τις μεταγραφές και είναι φυσικά στον αέρα και τα εισιτήρια διαρκείας. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για το τέτα-τέτ Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου και Σάββα Παντελίδη σήμερα, καθώς ο Έλληνας τεχνικός διευθυντής ταξιδεύει στην Ολλανδία για να έχει μια συνάντηση με τον προπονητή της ομάδας, για να μιλήσουν για όλους και για όλα, για το πώς κυλάει η προετοιμασία και σχετικά και με τα μεταγραφικά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε χθες και ένα νέο όνομα που βγήκε στην επιφάνεια, αυτό το Κασάδο της Ξάνθης, γιατί όπως φαίνεται η περίπτωση του Ιμπάνιες ναυαγή, θεωρώ, νομίζω και επίσημο ναυαγή πλέον, γιατί υπήρχε αρκετά μεγάλη απόσταση σε αυτά που έδινε όρεξη και σε αυτά που απαιτούσε ο παίχτης και ο ατζέντης του. Οπότε πάμε για άλλα. Ο Κασάδο είναι μια πολύ καλή περίπτωση από το ελληνικό πρωτάθλημα. Έμεινε ελεύθερος από την Ξάνθη, είχε πάνω από 50 συμμετοχές τα τελευταία χρόνια. Έχει περάσει για τις ακαδημίες της Ρεάλ, δεύτερη ομάδα της Ρεάλ στο παρελθόν. Και αν δεν κάνω λάθος είναι 30 χρονών. Νομίζω ότι είναι μια καλή ηλικία για αριστερό μπακ μαζί με τον Γκόρχουτ. Ένα δίδυμο. Αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό. Γιατί και έχει και εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, και έτσι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος τον Άρη δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι το όνομα που θα κλείσει, γιατί σε δύο μέρες βγαίνει κάποιος από το πουθενά και συμφωνεί. Ναι, τίποτα, δεν είναι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι. Και ο Λούκα Σάσα έκλεισε μέσα σε 4 μέρες. Ναι, πότε. Από τότε που εμφανίστηκε σαν όνομα. Πότε απορρίφθηκε του Καστελιάνου, πότε εμφανίστηκε ο Σάσα, πότε έκλεισε. Παρασκευή βράδυ. Ήταν σε 2-3 μέρες μέσα. Ίσα-ίσα να προλάβουμε να ανεβάσουμε τις ειδήσεις για το αγαπημένο παιδί της εξέδρας για τον Καστελιάνο και να τον κάνουμε λίγο ήρωα και αμέσως μετά να κλείσουμε άλλο παίκτη. Έτσι εξηγούνται στην Παϊάρη. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε παρέα, θα τα αναλύσουμε μέσα στο επόμενο. 2 ώρο παρά 1 τέταρτο. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας στην SMS χέρα του Libero FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 για το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας σας με την εκπομπή έστω προσωρινά. Μετά τις συνεντεύξεις και τις εκκρεμότητες που έχουμε και την ανάλυση των θεμάτων θα ανοίξουμε λογικά και γραμμές. Οπότε θα πορευτούμε και με τις δικές σας απόψεις, θα κουβαντιάσουμε μαζί και όλα αυτά που θέλετε να συζητήσουμε εσείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας, την άφιξη του Λούκα Σάσα και την ανακοίνωση μάλλον πρώτα του Λούκα Σάσα από την Παϊάρης. Μια πολύ λιτή ανακοίνωση, τολμώ να πω.
Μέσα σε λίγες είδες. Είδες. Θα καθαρίζουμε τα θέματα. Μοιάζει να φύγει στην Ολλανδία, μάλλον. Ξέρεις τι θέλω να αλλάξει. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλω να αλλάξει είναι ότι πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο παρουσίαση των παικτών. Με αυτή τη φωτογραφία που κάθονται στο γραφείο δεν μου κάνει. Δεν μου κάνει. Θέλω κάτι άλλο. Δηλαδή να βρούμε έναν άλλο χώρο να τους κάνει. Στο λευκό πύργο. Δηλαδή τώρα το γραφείο που μπορεί καμιά φορά από πίσω να φαίνεται και καμιά κούπα, κανένα μπρελόκ, ναι, σωλήνες. Δηλαδή λίγο θέλουμε βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Κοίτα, μαύρο πάλι καλά. Ναι, είδες. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Ο 29χρονος. Κανένα μπικ μίζερο, φαντάζεσαι. Ο 29χρονος μεσοαμυντικός που είναι γεννημένος στο Σάο Πάολο το 1990. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Έχει μετρήσει πάρα πολλές συμμετοχές με τον Λουντογκόριτς τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα. Έχει αγωνιστεί στο Champions League, σε προκριματικά, στο Europa. Κουβαλάει μια εμπειρία πάνω του. Είναι 29 χρόνια, είναι μια πολύ καλή ηλικία, θεωρώ εγώ. Ναι. Και θα βοηθήσει. Είναι λίγο διαφορετικά τα χαρακτηριστικά από αυτά που είχε ο Σιώπης. Με την έννοια ότι ο Βραζιλιάνος Χαφ μπορεί και να χειριστεί την μπάλα, έτσι να την προωθήσει. Δεν είναι τόσο αμυντικογενής όπως είναι ο Σιώπης. Αλλά βέβαια υστερεί στο τρέξιμο. Μετέχει τις δημιουργίες, δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά υστερεί στο τρέξιμο και στην πίεση που είχε ο Σιώπης. Είναι λίγο, ξέρεις, κάτι κερδίζεις και τι χάνεις πάντα. Ναι. Άμα κέρδιζες και στα δύο. Τον βλέπω όμως παθιασμένο. Δηλαδή αυτή την τρέλα στο μάτι. Έχει δεν λίγο, την... ναι, αυτό το γυαλίζει λίγο το τώρα μάτι. Δεν ξέρω αν είναι. Αν βγει αυτό και στο χορτάρι. Πάντως σε όλες τις φωτογραφίες που τον έχω δει, δεν το λες και ήρεμο. Δες εδώ και στο αεροδρόμιο και στην άφηξή του εδώ στην Ολλανδία αυτό το. Το τέτοιο με τον Σάββα Παντελίδηδες. Κάποιοι τον παραλύλησαν σε αυτό που μου δείχνες χθες με τον χαρακτήρα της σειράς στο Vikings, τον Φλόκι, τον Σκανδιναβό. Έτσι με το γεννάκι και την τρέλα στο μάτι. Εντάξει, μακάρι να είναι το μισό έτσι, από αυτή η τρέλα που βγάζει στις φωτογραφίες και στο χορτάρι. Πάντως όλα τα λεφτά είναι αυτό, η φωτογραφία που έχει ανεβάσει με τη συνάντηση με τον Έλληνα coach, ουσιαστικά είναι τον περίμενε, τον είχε ανάγκη, γιατί όσο και να πεις, από αυτή τη στιγμή στην ομάδα αυτό που λείπει κυρίως είναι η επιλογή στο χώρο του κέντρου μετά τη φυγή του Μανώλη Σιώπη και αυτός ο καθαρόιμος κόφτης χαφ. Γιατί πλέον η ομάδα έχει μείνει με τον Μπάσα και ως πιο δημιουργικούς έχει μπροστά τον Ντουάρτε και τον Ματίγια. Ουσιαστικά λείπουν τα τρεξίματα στο χώρο του κέντρου, αυτό που ενώνουν τις γραμμές και έχει αυτή τη μετάβαση και την άμυνα στην επίθεση. Θα έλεγες δηλαδή ότι ο Άρης τώρα με αυτή την προσθήκη κλείνει κάπως το κέντρο του. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται άλλη μία. Και εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται άλλη μία, αλλά δεν νομίζω. Όχι πρώτης γραμμής κυρίως, χρειάζεται ακόμα μία. Θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα μία, αλλά δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα προχωρήσει αυτό πριν τον αγώνα με την LMSU. Καλά, τώρα ναι, εντάξει, εννοείται. Σε περίπτωση πρόκληση, φαντάζομαι ότι θα γίνει άμεσα κάποια κίνηση και δεν ξέρω βέβαια αν θα προλάβει ο παίχτης. Γιατί ουσιαστικά δίνει το δεύτερο αγώνα. 1η Αυγούστου και στις 8 Αυγούστου παίζεις πάλι σε περίπτωση πρόκρισης. Mm-hmm. Να δώσουμε λίγο το χρονικό της άφηξης του Λούκα Σάσα. Αρχικά στη Θεσσαλονίκη, έπειτα στα γραφεία της ΠΑΕΑΡΙΣ και στον έλεγχο των εργομετρικών και των ιατρικών εξετάσεων, στη συνέχεια στην υπογραφή του συμβολαίου και έπειτα στην μετάβασή του στο Άρνεμ. Τώρα δεν ξέρω αν ακολούθησε και ο ίδιος το μονοπάτι της ομάδας, δηλαδή πρώτα Κωνσταντινούπολη, μετά Ντίσσελντορφ, αν δεν κάνω λάθος, και μετά Άρνεμ. Ναι, δεν ξέρω αν πήγε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έφτασε αρκετά νωρίς σήμερα το μεσημέρι, αλλά δεν νομίζω να έχει κάνει τόσο μαραθώνιο ταξίδι όπως έκανε η υπόλοιπη αποστολή. Άρα, γιατί πήγε έτσι. γιατί πήγαν στην Ολλανδία. Ήξερε ο Λούκας, πήγε από αλλού. Στην Ολλανδία πήγαν 60 άτομα, ρε φίλε. Πώς είναι όλοι μαζί. 50 άτομα δεν είναι τουλάχιστον. Αν βάλεις και τους δημοσιογράφους και όλους αυτούς μαζί και τους γύρω γύρω. Τσάρτερ. Πραγματικά. Πιο φθηνό θα βγει ο τσάρτερ νομίζω και λιγότερη κούρα σίγουρα. Ο Βραζιλιάνος ήρθε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα. Όπως είδατε και φωτογραφίες στο Λαμπάουτ Άρης κατά την άφηξή του. Ναι. Την υποδέχτηκαν με μέλη της ΠΑΕ Άρης εκεί πέρα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα γραφεία, πέρασε τις εργομετρικές εξετάσεις χθες το βράδυ. Ναι. Να πούμε ότι δεν έκανε δηλώσεις χθες το βράδυ, χθες το μεσημέρι κατά την άφηξή του. Τις κράτησε για σήμερα. Θα τις ακούσετε μετά το περίπου 6 παρά. Ναι, μετά το διάλειμμα. Λογικά θα έχουμε το Χρήστο μαζί μας. Ήρθε το απόγευμα, πέρασε το βράδυ από εργομετρικές εξετάσεις και. Λόγω της πίεσης του χρόνου, φαντάζομαι ότι δεν έγιναν οι δηλώσεις και αυτά. Έπρεπε να κατευθυνθεί στο Βικελίδης, να τελειώσει με τα τυπικά. Και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10, ανακοινώθηκε η οριστική συμφωνία για τα επόμενα 2 έτη. Και σήμερα το πρωί, η ΠΑΕ ανακοίνωσε τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, λίγο πριν τις 12.
Στη συνέχεια ταξίδεψαν σήμερα το παιδί μαζί με τον Τίνο Διαμαντόπουλο στην Ολλανδία. Γιατί και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος δεν έχει. Για το τέτα τέτ που θα μεταφέρουμε συνέχεια. Ακριβώς, ναι. Γιατί και ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕΑΔΙΣ πέρσι ήταν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μαζί με την ομάδα. Φέτος έμεινε στη Θεσσαλονίκη για να τρέξουν κάποιες εξελίξεις. Μεταγραφικές. Και όπως φαίνεται έτρεξαν κάποιες εξελίξεις. Και, και πλέον πρέπει να ανέβει και στην Ολλανδία να δει πώς κυλούν τα πράγματα. Τι χρειάζεται παραπάνω. Είχε ξανανέβει, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα. Έκατσε τρεις μέρες. Δεν νομίζω. Κάπου τόσο. Βρισκόταν στην Ολλανδία τη Ελλάδα. Κάτι μπερδεύω νομίζω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν και επέστρεψε. Συνεχίζεται λοιπόν το κομμάτι τη προετοιμασία με προπονήσεις για τους κυτρινόμαυρους. Το πρωί είχαμε φθινοπορεινή πάλι θερμοκρασία. Και εδώ το φέρανε το φθινοπορεινή. Με ζακέτες, με τέτοια. Με, 14 βαθμούς όπως έλεγε ο Χρήστος το πρωί. 14 βαθμούς. Εδώ έχουμε λίγο παραπάνω. Εδώ καλά είναι. Τώρα ελπίζω ότι θα βρέξει μετά. Το βλέπω στο ύφος του Χρήστου που έξω δυσανασχετεί από την υπερβολική ζέστη. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Χθες δηλαδή μέχρι τις 4 η ώρα το σπίτι είχε 27 βαθμούς. Μετά έγινε πανικός. Αέρας. Ναι, ξεκίνησα να φυσήξει λίγο το βράδυ και εντάξει, πρέπει να κοιμηθείς λίγο ανθρώπινα. Δεν γίνεται αλλιώς, ρε φίλε. Τι λίγο, έχω ξυπνήσει από τον αέρα. Λέω τι γίνεται. Σιχα. Είχα ανοιχτά για να πάρουμε λίγο. Να κάνει λίγο ρεύμα. Αστείο. Ρε υπερβολική. Και τρόμαξα, λέω τι έγινε. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, έχω να σου δηλώσω, Γιώργο Γκάτο, ότι είναι η έκτη συνεχόμενη μέρα, νομίζω, μαζί με το Σαββατοκύριακο, πέμπτη συνεχόμενη μέρα, που βρίσκω πάρκινγκ ακριβώς κάτω από το Λίμπερο. Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν λείπετε όλοι σε διακοπές. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ακριβώς δεν υπάρχει άνθρωπο εδώ γύρω. Για να κυκλοφορήσει τη Μισκή σήμερα το μεσημέρι, χρειάζεται lower, νομίζω. Δεν άκουγες ελληνικά. Χρειάζεσαι lower. Μα δεν άκουγες ελληνικά, εντάξει, είχε πλάκα. Ήταν όλοι, ξέρεις, αυτή η τακτική που το καλοκαίρι πλησιάζουν κοντά στις πόρτες των μαγαζιών που έχουν ανοιχτά air condition σε πολλές θερμοκρασίες. Άμα τους δεις από μακριά και τους παρατηρήσεις, είναι πολύ αστείο αυτό που κάνουν. Είναι αυτό που όταν κάνεις ψώνια, αν είσαι πολύ κουρασμένος και πολύ έτσι, έχει ζέστη, μπαίνεις μέχρι και σε κατάστημα Louis Vuitton και κάνεις «Α, τι ώρα, πόσο τις έχετε τις άντες εδώ πέρα, πόσο τα έχετε τα πράγματα» και απλά απολαμβάνεις air condition. Πραγματικά, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, τώρα από ό,τι βλέπω όμως τα έκτακτα και ειδικά φαινόμενα, τα έκτακτα και ειδικά δελτία, βλέπω μείωση θερμοκρασίας, βλέπω βροχές, οπότε. Εντάξει. Αύριο λέει 20 άρια θα χτυπήσει. Θα φέρουν και εδώ Ολλανδία μέχρι το Σάββατο που θα γυρίσουν, τι νομίζεις. Έτσι δεν κάνει και πέρσι και έβρεχε με το που ήρθαν. Ναι, αυτό γίνεται γιατί ίσα για να υπάρχει μια περίοδος αναπροσαρμογής στο κλίμα εδώ πέρα. Γιατί τώρα σκέψου να γυρίσει ο Σάσα. Που δεν πρόλαβε να ζήσει έτσι, θερμοκρασία Θεσσαλονίκη πολύ, να γυρίσει από Ολλανδία από τα 20 άρια και από τα 15 άρια και να πάει στο Ρήσιο με 35 βαθμούς και 38 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία για προπόνηση. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, αλλά το κακό του να βρέξει αύριο είναι ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τοποθετηθούν οι υπερβολή στο Βικελίδη. Γιατί είχαμε και αυτή την εξέλιξη σήμερα. Δες εδώ. Άμα ανάψει αυτό και πλησιάσει. Άστο. Εντάξει, αυτό θα ανάβει και όχι μόνο προβολή. Είχαμε φέτος και τα φωτορυθμικά τα οποία θα έχουμε στο κλάνα Βικελίδης. Και τις κομπάλες. Τις κομπάλες δεν ξέρω αν θα έχουμε. Δεν νομίζω. Στο παλέ δεν είχε τις κομπάλες. Όχι τις κομπάλες, αλλά είχε αυτό το. Στο All-Star Game. Αυτά που τα φωτορυθμικά που ανάβανε. Όχι τότε. Όταν παίζαμε με Μπαρσελόνα και με Μακάμπι και αυτά στην Ευρωλίγκα. Τα καλά χρόνια σίγουρα θα παρουσίαση. Παρουσίαση ομάδα. Αυτό που κλείνει τα φώτα και πέφτουν οι πρωτοβολείς πάνω σε παίχτες και μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως, εδώ να πούμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η τοποθέτηση των LED σε όλους τους πυλώνες του γηπέδου αλλά και στη θερμοκρασία. Ναι, πήγες τώρα στο θέμα των προβολέων. Για πες μας, τι έχουμε. Είναι ακόμα μια ουσιαστικά καινοτομία τη φετινή σεζόν, καθώς το Βικελίδη θα είναι το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με LED. Με LED φωτάκια, ναι. Τα οποία εντάξει είναι πολύ πιο. Ακούει τώρα ο κόσμος λες LED φωτάκια, τι θα γίνουμε, κάγκουρες. Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να πει. Θα είναι καλές τα LED φωτάκια, δεν θα είναι. Ναι, τίποτα... δεν θα είναι μπλε από κάτω. Να παίζει με ποδοσφαιριστές με μπλε χρώμα από πάνω, φαντάζεσαι να χτυπάει. Και πάντα θέλω να πιστεύω και έχω και μια σιγουρία γι' αυτό ότι ο Βαγγέλης ο Πατζαρτζίδης δρά και κινείται και ό,τι έχει σχεδιάσει είναι με γνώμονα έτσι τις αλλαγές που έχει υποστεί το γήπεδο της Dortmund τα τελευταία χρόνια.
και μετά από το ταξίδι που έκανε στη Γερμανία για, τις, έτσι, για, να, για να δει λίγο να κλέψει μερικές ιδέες, θεωρώ ότι έχει κάποια επιρροή και από εκεί και δεν θα δούμε δηλαδή ωραία πραγματάκια φέτος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ταξιδέψει αρκετά σε πολλά γήπεδα σε όλη αυτή τη διάρκεια του έτους. Τα ανέβαζε συνεχώς στη σελίδα στο Instagram. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορείς να φέρεις αυτούσια ό,τι βλέπεις στο εξωτερικό, στο γήπεδο του Dortmund, στο γήπεδο του Άρη. Πρέπει να διαλέξεις και να το προσαρμόσεις. Μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα φωτογραφίες και από τα LED, αλλά και από την άφηξη του Λούκας στην Ολλανδία. Το τελευταίο έτσι από τα θέματα που θα μπει στο allaboutaris.com. Ενημερώνεστε. Τι έχουμε, ποιον έχουμε βάρει σήμερα τώρα. Μπαϊράμι έχουμε. Ναι. Αφού εγώ και είμαστε εδώ πίσω. Εγγύηση. Δεν ξέρω πώς έχει κάνει κάτι μαγικό. Φαντάζομαι. Εγγύηση, Μπαϊράμι. Λοιπόν. Και έχουμε γενικότερα, παιδί μου. Έχει το παιδί προπόνηση εδώ, σου λέω θερμοκρασία. Αρκετά θεματάκια. Σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια. Σκέψω ότι φεύγει από εδώ. Φύγανε από εδώ σε μια περίοδο που είχε 30 φεύγα βαθμού στη Θεσσαλονίκη, ναι, και πήγανε πάνω στου 14-15. Είναι, πραγματικά είναι απομονωμένοι μέσα σε ένα. Σε γύρω-γύρω, ας πούμε, έχουν κοντά δάσος. Mm-hmm. Και αυτό που κάνουν 15 μέρες, ξυπνάνε, κάνουν προπόνηση, είναι όλοι μαζεμένοι, τρώνε, ξέρεις, έχουν τα ρεπό τους και αυτοί κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά άμα έχει 5 ευρώ το παγωτό, τι να λέμε. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο μας ημίωρο, στην πρώτη ώρα της εκπομπής γενικότερα, μας υποστηρίζει φυσικά η Pizza Mr. Gold. Θα πάρουμε μία τώρα. Όλο λέω και δεν δέχεσαι ποτέ. Περιμένω πάντα να πεις ναι και λέω όχι, δεν θα πάρω. άμα δεν πει το ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρω. Το βραδάκι που έχει προγραμματικά Champions League και Europa League, όπως θέλει, είναι πολύ. Αυτά το, μετά τις χθεσινές τεράστιες επιτυχίες στο στοίχημα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μην τα μελετάμε. Εγώ θα χωρέσω μια άδεια. Είναι 10 μήνες. Εγώ θα χωρέσω μια άδεια, να ξέρεις. Είναι 10 μήνες. Περίπου. Μην μου τα λες. Πολλά ακούνε τα αυτιά μου και αυτό μου φέρνει τρόμο, Γιώργο Γκάτο. 36 λοιπόν, αγώνες πρωτάθλημα, κύπελο, προεκδοματικά, Europa League, φιλικά. Κοίτα, όταν δεν τα είχαμε, τα ζητούσαμε και κάναμε και ήμασταν αχάριστοι. Τώρα εδώ πέρα, τώρα που δυσκολεύουν και που σφίξανε τα γάλα, τα Γιώργο Γκάτο, δεν πρέπει τώρα να είμαστε πιο σοβαροί. Λοιπόν, FM κοινό, το μήνυμά σα στο 54526 για το μοναδικό τρόπο επικοινωνία σα με την εκπομπή. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μα ημίωρο και θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με δεύτερο ημίωρο εδώ με Γιώργο Γκάτο και Χρήστο Κιώση στην εκπομπή μας. Και συνέχεια θα πάμε στην Ολλανδία μετά το διάλειμμα. Δεν ξέρω κατά τι ώρα θα πάμε στην Ολλανδία αυτό. Θα δούμε, εντάξει. Είναι και λίγο ότι μπορεί να πέσει πάνω στις 6 ώρα ακριβώς. Συμβαίνουν αυτά ζωνές εκπομπές. Θα το κάνουμε, θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής All About Aris On Air. Εδώ με Γιώργο Γκάτο στα μικρόφωνα του ραδιομεγάρου του Λίμπερο 107,4. Ναι, τώρα που φώναξα λίγο, κάτι έγινε με τα ακουστικά μου και ακούω πιο καμπάνα. Ναι, τώρα ακούω πολύ καλά. Τώρα ακούω πολύ καλά. Μεταδόθηκε και σε μένα. Έκαψα τα ποντεσιόμετρα. Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο που μας το προσφέρει φυσικά ο Φτίκας. Φτίκας πλακάκια και είδη γηινής με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας από όλων 47 με 39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Και φυσικά πίτσα Mr. Gold με τετράγωνες πίτσες, τρίγωνες πίτσες, ατομικές πίτσες, εξαιρετικές ατομικές πίτσες, μεσολογίου 2 στις Σικές, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, εκεί στη γειτονιά μου, εκεί πέρα που ανδρωθήκαμε μπασκετικά, Γιώργο Γκάτο, και delivery στο 2310. Γιατί ο γέλοντας, Γιώργο Γκάτο, παρακαλώ. 628-586 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το πρωί, εκεί βέβαια στον ιστορικό ΒΑΟ, στο μοναδικό βυζαντινό σύλλογο. Και αν ενδιαφέρεις για επιστροφή, πες μου να σε προωθήσω. Το ΒΑΟ, φίλε, έχει πολύ καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια. Σε πάω στο Γουμέντσα κατευθείαν. Μια χαρά θες. Τι να παίξω, φίλε, γάμα τοπικό. Βίτε τοπικό. Τοπικό τώρα, εντάξει. Εδώ το ΒΑΟ είναι. Κάτσε καλά. Φέτος παραλίγο χάσαμε την πτώση. Παραλίγο χάσαμε την πτώση. Παραλίγο. Περίμενα να ακούσω παραλίγο να βγαίνουμε β' εθνική, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω τέτοιο ψέμα. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του Λούκα Σάσα. Λες να είναι σαν να έχουμε φάει όλο παπά τώρα τελευταία. Γιατί έχει μια βάση αυτό που λέει. Ναι, μας έβαλε στη σκέψη, Χρήστο. Και γενικότερα με τα ονόματα δεν τα πάμε καλά φέτος και πέρσι από τότε που ήρθαν καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή το Νικολάς την κοινή, μέχρι να τους κόψω αυτό το σίγμα να το λέμε επιτέλους σωστά, Νικολά την κοινή και όχι Νικολάς.
Ο Ρόζ είναι, στην ομάδα περίπου 7 μήνες, έτσι. 6-7 μήνες. Α, το Ρόζ ακόμα λάθος το γράφει. Κανείς δεν ξέρει πώς γράφεται. Η μισή είναι Ρόζ, άλλη Ρόζ, άλλη Ρόζ. Δεν έχουν βγάλει. Και άλλοι το γράφουν με λατινικά ROSE και τελειώνει η υπόθεση. Τελειώνει, δηλαδή. Τελειώνει η υπόθεση. Δηλαδή, χίλια δύο ονόματα. Φέτος δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Αντί να έχει παίκτες όπως ο Βασιλαντονόπουλος. Όχι. Να βρίσκει την υγεία σου εκεί πέρα, και α είναι 7 σύλλαβα. Όχι. Φέρετε 7 σύλλαβα να κάνουμε δύσκολο το έργο του Νίκο Παπαδόπουλου. Ωραίο παίκτη ο Βασιλαντονόπουλος. Ναι, ναι. Ωραίο. Αλήθεια είναι αυτό. Τίμια εφεδρεία. Και όχι μόνο. Το Μπέρτζ βασικό. Γιατί ρε, άμα του δώσει την ευκαιρία του, γιατί να με την αρπάξει. Έχουμε δει παίκτες που προέκυψαν από εφεδρίες ως βασικοί. Μην ξεχνάς και ο Ματέο Γκαρσία, όταν ήρθε πέρσι, δεν τον πήρες για βασικό. Δωριακά τον ήθελες, δεν τον ήθελες πέρσι. Έτσι. Όταν ήρθε, ήταν απλά. Ήρθε ο Κολάσο και μαζί ήταν και ένα παιδάκι στο αεροδρόμιο. Ναι, πάντα στις φωτογραφίες ήταν στο περιθώριο ο Ματέο Γκαρσία πέρσι. Δεν ήταν καμία στιγμή στο προσκήνιο. Ναι, το έκανε καλό όμως, γιατί όλοι πέσαν πάνω στον Κολάσο και αυτός είχε και χώρο και χρόνο να αναπτυχθεί. Με αντίθετα. Και είδες που καταλήξαμε. Ρε Κολάσο, πήρες και το 10, αν είναι δυνατόν. Συμβαίνουν αυτά. Δεν θα βγουν όλες οι μεταγραφές. Κάποια μπορεί να μην βγει. Τι κάνει στην Τίγκρες ο Κολάσο, έχουμε δει. Πήρανε κύπελο. Καλά, ότι πήρανε. Με την Μπόκα κιόλας. Ναι. Την πρώτη ομάδα. Κόντρα στην ομάδα της καρδιάς του και κυρίως στην ομάδα της καρδιάς της κυρίας Κολάσενα. Έτσι, αλήθεια. Ματίε, φίλε. Που πρέπει κάτι να είναι αυτή στην Μπόκα, δηλαδή πρόμο. Εντάξει, πρόμο... Ήταν τόσα χρόνια στην ομάδα και είναι οπαδός στην Μπόκα που ασχολείται με όλα τα τμήματα. Ναι, ανεβάζει... αλλά στο κύπελο. Ναι, ανεβάζει, άμα παρακολουθήσει το Instagram, ανεβάζει από βόλεϊ ανδρών, γυναικών, μπάσκετ. Δεν έμαθα την Μπόκα Τζούνιορς. Ανέβασε δηλαδή για το Τα Πάρις, όπου τα διαρκείας βρίσκονται έτσι στον αέρα. Συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στο βόλεϊ. Στο δρόμο της επιστροφής στην Α1 Volley League κυκλοφόρησαν την Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας για το Tap Aris μέσω του Αλφα Σίγμα στα γραφεία της στην Αλκμίνης 69, εκεί πέρα από τις 11 μέχρι τις 2 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, και από το Άρης Βόλεϊ στην Παπαναστασίου 154 από τις 11 μέχρι τις 6 το Σάββατο. Η λειτουργία των γραφείων του Άρης Βόλεϊ είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τιμές των διαρκείας είναι στα 20, στα 50 και στα 100 ευρώ. Τα καλύτερα έρχονται, όπως μας αναφέρει το τμήμα Βόλεϊ του Άρη, το οποίο έτσι ανακοίνωσε παίκτες. Ναι, ναι. Ας ασχοληθούμε λίγο με το βόλεϊ, γιατί ξέρω ότι μετά θα είναι λίγο δύσκολο να ασχοληθούμε με το βόλεϊ μετά τις δηλώσεις και τα όσα θα συζητήσουμε με τον Χρύσανθο. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο και για τον Τσολάκο, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα. Χθες το βράδυ, ναι, ναι, ναι. Ναι, και σήμερα ανακοινώθηκε ο Παναγιώτης Μπερμπέρογλου. Συνεχίζεται και η μεταγραφική κίνηση και στο τμήμα βόλεϊ. Σιγά σιγά χτίζεται μια ομάδα από τις αρχές του καλοκαιριού για να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα. Γίνονται και εκεί, ρε φίλε, κινήσεις, προχωράει και εκεί το τμήμα. Απέκτησε λίγο αναλυτικά. Θεόφιλο Τσολάκο, ο έμπειρος κεντρικός, είναι η θέση του Τσολάκου. Θα ενισχύσει την προσπάθεια των κυτρινόμαυρων. Το τονίζω, το κυτρινόμαυρο, γιατί χθες είχαμε μια παρέμβαση ότι δεν είναι κίτρινη, είναι κυτρινόμαυρη. Δεν ξέρω πιανού του ξέφυγε το κίτρινη. Ενώ το προσέχω τώρα πλέον και στο γραπτό λόγο, αλλά και στο προφορικό να μην το λέω. Είναι εντάξει, η ταχύτητα, παιδιά, είναι 2 ώρες η εκπομπή και πολλές φορές αναγκάζεσαι να πεις έτσι. Σκέφτεσαι τη φανέλα που πολλές φορές. Όχι, εντάξει, να το τονίσουμε αυτό ότι υπάρχει και φανέλα μόνο κίτρινη. Είναι, γιατί όταν δηλαδή έχουμε όταν παίζει δίτερμα. Με την ΚΑΠΑ 20 και φράει μια κίτρινη με τους μαύρους, κάπως πρέπει να τους ξεχωρίζει. Λες η κίτρινη με τους μαύρους. Η χειρότερη δικαιολογία ever. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, έχει αγωνιστεί ο Θεόφιλος Τσολάκος παλιότερα στον Άβαρχο Βότση, στον Ηρακλή, στην Καρδίτσα, στον Νέστορα, στον Ηρακλή Χαλκίδας και πάλι στον Νέστορα την τελευταία του σεζόν πριν έρθει στους κιτρινόμαυρους. Και φυσικά τον ανανέωσε με γκολιδάκι. Το γιατρό του απάντησε. Για τον γιατρό. Ναι. Και ο Παναγιώτης. Συγγνώμη. Ναι, ο Παναγιώτης Μπερμπέρογλου, ο λίμπερο της ομάδας. Ναι, αυτό με τον Παναγιώτη Μπερμπέρογλου παίζει λίγο στον ελπιδοφόρο ρεπόρτερ να βάλει τα Πάρις tag. Γιατί δεν μπήκε
Μπορεί και να από ό,τι βλέπω. Α, όχι, μπήκε. Απλά αργεί να το εμφανίσει. Πάντα το τελευταίο θέμα του Τάκ ποτέ δεν εμφανίζεται όταν μπαίνει στο Τάκ. Παναγιώτης Μπερμπέραγλου είναι 26 χρονών. Δεν μπορούμε να κράξουμε την ησυχία μας, δεν μας αφήνει ο Γιώργος Γιάτος. Και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στον Ηρακλή και συνέχεια στον Νέα Ευόσμου, τον Ηρακλή Χαλκίδα, στην Αρχαίλο Κατερίνης και τον Νέαντα Ευόσμου ξανά για να έρθει στον Άρη τη φετινή σεζόν. Μιλώντας νωρίτερα και εισιτήρια. Να ξέρεις, φέτος από Α1 υποστηρίζουμε φανατικά Ελπίδα Μπελοκήπων. Έχω ένα δικό μου εκεί πέρα, ο οποίος μέσα έξω πάω Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα τους υποδοθήσεις εδώ, παιχτώ. Ναι, δεν είπα ονομάτε πόλεμο. Θα το πω στην εκπομπή μου. Μιλώντας για εισιτήρια νωρίτερα στο τμήμα βόλεϊ, είμαστε πλέον μια ανάσα στον ποδοσφαιρικό Άρη για το φράγμα των 5.000 εισιτηριονδιακές χωρίς να υπολογίζουν τα συνδεσμικά. Ναι. Χθες το βράδυ, τελευταία ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει ότι τα διαρκές έχουν φτάσει στα 4.973. Ούτε 5. Ναι, ναι, και ουσιαστικά ναι, σήμερα θα ξεπεράσει τον αριθμό των 5.000, που είναι το πρώτο φράγμα ουσιαστικά. Θεωρώ, εντάξει, κάποιοι είναι που περιμένουν πολύ περισσότερα σε αυτές τις πρώτες τρεις εβδομάδες, τέσσερις που... Άμα κερδίσει ο Άρης το... Ακόμη, αν κερδίσει ο Άρης το πρώτο παιχνίδι, θα έχουμε σίγουρα ένα μπαμ. Ναι, και φαντάζομαι ότι και πριν το παιχνίδι, την επόμενη εβδομάδα πριν τον... Πριν τον προκριματικό θα μάθουμε. Είναι τελικός, γι' αυτό το είπες έτσι, Γιώργο Γκάτο. Επίσης είναι και τα συνδεσμικά. Ναι. Επίσης είναι και. Εντάξει, μπορούμε να συνυπολογίσουμε πολλά πράγματα. Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός. Μπορούσε να είναι καλύτερος. Δεν χρειάζεται να το τονίσουμε αυτό. Ότι μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στα εισιτήρια. Αλλά ίσως λείπει και το μπαμ στα μεταγραφικά εκτός του Ιντέγε. Ίσως λείπει και κάποιο έτσι και η νίκη, οποία θα δώσει το αίρισμα. Εγώ απλά πιστεύω ότι. Ξέρεις, γίνεται τελευταία στιγμή η κίνηση των διαρκείς θα κορυφωθεί νομίζω τις επόμενες 2 εβδομάδες. Λίγο πριν τα φιλικά με τον Αντρόμητο, που κάποιοι θα επιλέξουν να πάρουν και το εισιτήριο για το φιλικό, αλλά και το εισιτήριο διαρκείς για τη νέα σεζόν. Είναι κάποιοι που ξέρεις, το καλοκαίρι έχουν και άλλες υποχρεώσεις, του στυλ διακοπές κτλ. Οπότε θα καθυστερήσουν να τα πάει λίγο πιο μετά η απόκτηση των διαρκείας. Είναι η περίοδος είναι περίεργη, όπως και να το κάνεις. Δεν γίνεται να απαιτήσει, ξέρω εγώ, από την αρχή. Από την άλλη, όμως, δεν μπορείς να φωνάζεις, ας πούμε, για μεταγραφές, ότι ξέρω εγώ, διώξε τη μισή ομάδα, ειδικά με τα πρώτα 2 φιλικά. Από αυτά που διάβαζα κατά τη διάρκεια του live ήταν τρομακτικά, ναι. Δεν ήθελα να τα πιστέψω. Δεν μπορείς να χάνεις 1-0, ξέρω εγώ, και να αρχίζει το chat να φεύγουν. Ξέρεις, εντάξει, εσύ το παρακολουθείς και το live, γιατί το χειρίζεσαι. Αλλά επίσης, εγώ έχω να πω ότι δεν μπορείς να απαιτείς και από την τεχνική ηγεσία του Άρη και από τους ανθρώπους που χειρίζονται τα μεταγραφικά να έχουν ολοκληρώσει όλο το roster πριν κάνει το πρώτο επίσημο, όταν το επίσημο είναι στα μέσα του Ιούλη, έτσι, δεν είναι στα τέλη Ιούλη, τέλος πάντων. Δεν είναι εφικτό αυτό. Δηλαδή, ακόμη και να το κάνεις αυτό, πάντα δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος 100%, γιατί ξέρεις ότι δεν θα σου βγουν τόσο βιαστικές κινήσεις όλες στο 100%. Όπως και να το κάνεις, είναι 10 Ιουλίου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να κλείσεις roster 10 Ιουλίου. Είναι. Και δεν μπορείς. Και δεν μπορείς να το αλλάξεις κιόλας στην 10 Ιουλίου. Οπότε, καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις ότι είναι 10 Ιουλίου. Τι μυστήρια Έλληνης, Γιώργο Γκάτο. Είναι πολύ ποιοτικό και ποιητικό αυτό που είπα. Έτσι. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται να έχει κλείσει το roster. Φυσικά κάπου θα υστερείς περισσότερο, κάπου θα είσαι καλύτερα. Η ομάδα, βλέπεις πώς κυλάει η ομάδα στην προετοιμασία, μήπως θέλεις κάποια έξτρα κίνηση στο μέλλον. Δεν μπορείς να είσαι ολοκληρώσει ένα roster φεύγοντας για το πρώτο και βασικό στάδιο προετοιμασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα σου έκανε καλό και σαν ομάδα που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν να προσθέσεις 10 παίχτες μέσα σε ένα μήνα και να προσπαθείς να τους κάνεις ομάδα όλους αυτούς. Εντάξει. Νομίζω ότι δουλεύει σε καλά επίπεδα όλο το team στην προετοιμασία πάνω, και οι ίδιοι πιστεύουν και το λένε και στις δηλώσεις τους ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα και δεν θα είναι τόσο έτοιμοι στον πρώτο αγώνα, κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι η χρονιά φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Θα είναι πάνω από 40 αγώνες και ειδικά σε περίπτωση πρόκρισης στο Europa League και στους επόμενους γύρους θα φτάσουμε στους 45 με 50 αγώνες. Ναι. Χρειάζεται roster, χρειάζεται προετοιμασία ανάλογη, η οποία θα μπορέσει
να σε κρατήσει σε πολύ καλή κατάσταση και τώρα και, το, και στη διάρκεια της σεζόν. Ναι. Ναι. Εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα σε γελάσω αυτό, δεν ξέρω που είδα και εγώ τώρα. Χρήστο, δώσε μας λίγο μουσική. Έβλεπα εδώ ότι... νομίζω τώρα πως ξεκίνησαν οι δηλώσεις του... Ξεκινάνε οι δηλώσεις. Ναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τελευταίο μεταγραφικό χρονικά απόκτημα του Άρη, τον Λούκας Σάσα. Την αποστολή του Άρη, πώς νιώθει που αποτελεί κομμάτι της κεντρικής ομάδας. Έχουμε κάποια τεχνικά προβληματάκια λίγο. Από την σύνδεσή μας με το... όχι τη δική μας σύνδεση, τη σύνδεση γενικά με τις δηλώσεις του παίκτη. Έβλεπα τη φωτογραφία με... στην, πάμε και πάλι. Όχι, θα το δουλέψουμε. Θα... αν είναι δυνατό. Λοιπόν, εντάξει, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο τον Λούκα Σάσα σε δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα, η τρίτη είναι και η τυχερή. Playing game yourself, tell us something about you. I am kind of guy that I am like a warrior, you know. I like to run, I like to fight. I don't think that I am a number six as a midfielder and even like a number eight. I think I'm a little bit of each one, you know. So I like to defense, and but also I know that I can help in attack. And I am this kind of guy that we work a lot every day and cannot promise good games, but I can promise very good efforts every day, giving my best. Έλεγα τον εαυτό μου ότι είμαι ένας μαχητής. Παλεύω μέσα στο γήπεδο, τρέχω, κοπιάζω. Είμαι και εξάρι, μπορώ να παίξω και οκτάρι. Μα δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κερδίζουμε κάθε φορά. Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα παλεύω και θα δίνω το 100% του εαυτού μου σε κάθε παιχνίδι. Η ομάδα το θέλει έτοιμο και συγκεκριμένα προπονητής, αν γίνεται, να είναι έτοιμος και να παίξει στο φιλικό της Παρασκευής. Στάνεται έτοιμος να μπει και να παίξει κατευθείαν. Team needs you immediately. Coach also. How you feel? You feel good, you feel strong to play also at the upcoming friendly? Yes, I need a little bit time, of course. I traveled 2 days ago from Brazil. I need a little bit time to get in shape. But as I said, you know, I do my best and my maximum to be in shape as fast as possible because I want to be very fast ready and try to help my... Τεχνολογία δεν είναι σύμμαχός μας σήμερα. Θεωρώ. Και πάλι. Πιστεύω ότι με μερικές προπονήσεις θα είμαι έτοιμος. Ταξίδεψα πριν από 2 μέρες από τη Βραζιλία, οπότε χρειάζομαι λίγο χρόνο να εγκλιματιστώ με την ομάδα. Θεωρώ ότι σε λίγο καιρό θα είμαι έτοιμος να βοηθήσω το 100% την ομάδα. Πόσο το βοηθάει το γεγονός ότι παίζεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια? How you feel that you play the last few years in Europe? How helpful? How I feel? How helpful is for you? Help you to be of course, I am like 8 years out from Brazil. You know, I bring some experience in those years, and I think it can help. You know, I played Champions League, I play Europa League. You know, I got some titles in Bulgaria also. So I think everything, even small things, can help in this time. You know, and. I am ready for that, you know, it's 8 years, I don't need time for adaptation, I can adapt myself very fast, and I think, as I say, everything will help in this time. Το ξέρω το πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά, είμαι τα τελευταία 8 χρόνια εδώ πέρα. Πιστεύω ότι θα μπορώ να προσαρμοστώ εύκολα και θα δώσω ό,τι μπορώ για την ομάδα. Το ξέρει ότι ο Άρης έχει μια μακρά παράδοση τα τελευταία χρόνια από καλούς Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα, τον Ρονάλντο Γκιάρο, τον Νέτο, είχε έρθει ο Αμορόζο να παίξει ποδόσφαιρο εδώ. Πιστεύω ότι θα μπει και αυτός γρήγορα στις καρδιές των φίλων του Άρη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά πάλι. Θα το κάνω. Ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Ενδιαφέροντα πράγματα έχει πει. Είπα ότι εγώ είναι και ως οχτάρι και ως εξάρι. Πάμε πάλι. Όχι. Θέλω μια φορά να βγει ένας και να κάνει δηλώσεις και να πει εντάξει,
Δεν είμαι και τόσο ενθουσιασμένο. Να δούμε έτσι για την αλλαγή. Πάμε, πάμε. Brazilian players that came in Aris, like Ronaldo, Gallo, and the... Εντάξει, νομίζω ότι καταφέρουμε πάνω κάτω έχουμε ακούσει το περισσότερο σκέλος της συνέντευξης. Τόνισε ότι είναι και αγωνίστηκε ως εξάρι και ως οχτάρι. Ο χαρακτήρας του λέει πως είναι μαχητής. Και όπως είπε, εντάξει, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Κυρίως γιατί προέρχεται και από ταξίδι πάνω από 2 μέρες. Γιατί ήρθε με Βραζιλία στην Ελλάδα και με την Ελλάδα ξαναταξίδιψε η Ολλανδία. Συνεπώς του πήρε. Πάμε να ακούσουμε μέχρι το τέλος της δηλώσεις. Όσο μας επιτρέψει το ίντερνετ στην Ολλανδία, μάλλον. About Aris, also I search everything. I search everything, no, but a lot of things. I search about the players, about the group. I know a few things, and yeah, I cannot say that I know everything, but I know a few things, yes. Για το ελληνικό πρωτάθλημα το γνωρίζουμε, είναι από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα για την ομάδα του Άρη έχω ψάξει κάποια πράγματα. Ξέρω μερικά πράγματα, δεν τα ξέρω όλα, αλλά με τον καιρό πιστεύω θα τα μάθω ακριβώς το τι συμβαίνει στην ομάδα. Επειδή βλέπουμε ότι ασχολείται με τα social media, του έχουν στείλει μηνύματα φίλοι του Άρη και αν τι του έχουν πει και τι λέει ο ίδιος γι' αυτό. Because we see that you are active with the social media. Have any fan of the team send you a message, or and if you want to tell us what they say to you? No, even before I sign, I receive a lot of requests, a lot of messages, and this is good. It's good to start to feel the fans. You know, I love it, and that always they say welcome to Yellow World, and I put it even in my Instagram that now my world is yellow, and yeah, I receive a lot of messages now, and it's good to feel it. Και ακόμα και πριν υπογράψω δέχτηκα μηνύματα από φίλους του Άρη. Νιώθω πολύ χαρά για αυτό το πράγμα. Όπως ανέβασα κιόλας νιώθω, λέει, κίτρινος. Και με χαροποιεί πολύ αυτό το πράγμα. Do you know that you came to the God of War? Are you a fighter? Yes, I am ready for that and excited for this challenge. Είμαι έτοιμος γι' αυτό και είμαι έτοιμος να δεχτώ αυτή την πρόκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Νομίζω πάμε να ακούσουμε την ώρα. Πάμε να ακούσουμε 6. Ώρα και ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι 6. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Χρήσανθο Τσαλτίδη, ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Τι κάνετε, παιδιά? Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Απολαύσαμε το Σάσα. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να διακόπηκες η δέση. Γιατί υπήρχε ένα θεματάκι. Ναι. Είχε μου το βγάλει και εμένα εδώ για το ίντερνετ. Αν εξαιρέσει την αρχή που ξεκινάω να το κάνω σύνδεση και βγαίνει μια φάτα σκύλου πάνω του. Ίσως είναι και σημαδιακό αυτό, παιδιά, δεν ξέρω. Πάντως περιέγραψε τον εαυτό του σαν μαχητή, οπότε δεν ξέρω για το σκύλο. Ναι. Τώρα θα λένε ότι ήταν. Έγινε τέτοιο, έγινε τεχνικό αυτό. Το κάναμε επίτηδες, βάλαμε σκύλο. Αυτό ήταν 3 δευτερόλεπτα. Μόλις το είδα αυτό, έπαθα το κεφαλικό, το πίσω. Να πούμε πάντως ότι ο Γιώργος Γκάτος κράτησε ένα στιγμιότυπο με την φάτσα του. Σοβαρά. Το έχουμε, ναι. Τώρα που το είπες, πρέπει να το σβήσουμε και το φίλο. Πότε το πρόλαβες, ρε φίλε? Δεν το είχα βάλει, δεν το βάλα. Το κρατήσαμε. Δεν το ανέβασα, ρε φίλε. Επαγγελματίας είμαι. Ναι. Δεν το κρατάει αυτόματα? Όχι, φίλε, πρέπει να πατήσεις. Ωραία, το κράτησε αυτόματα, οπότε κάτσε να το σβήσω. Το κράτησε αυτόματα, οπότε έχω επιλήψει το θέματος. Το έλεγξα. Όχι. Το έλεγξα εγώ τώρα. Όντως το κράτησε. Α, είναι η σελίδα, δεν είναι δικιά μου, γι' αυτό. Ναι. Πάντως στο σημειότυπο το έχουμε. Με το που είναι σκύλος, ε. Ναι, το έχουμε. Μπορεί να γίνει και ειδικό θεματάκι. Αν ακούει. Καλά θα ήταν η βάρδια. Αυτό πώς έγινε όμως τώρα, τι είχε, τι το Snapchat. Πρέπει να κάνει Snapchat, ναι. Κατά λάθος καμιά επιλογή από κάτω. Έχει διάφορα φίλτρα. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μόλις το είδε ευτυχώς το καθάρισε. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, το θέμα είναι το βασικό θέμα με αυτό είναι το κατά πόσο είναι έτοιμος. Για να μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, μας είπε ο άνθρωπος ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα, όχι μόνο γιατί ήρθε
μετά από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι από την Βραζιλία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ολλανδία, αλλά και γιατί είναι διαφορετικό να προπονείσαι μόνος σου. Πάντως στεγνό τον είδαμε. Και γενικότερα και το σουλούπι του είναι τέτοιο, δηλαδή μοιάζει λίγο στο σιωπή, αλλά είναι πιο ψηλός, σαφέστατα. Το θέμα είναι πόσο θα ανταποκριθεί με στο γήπεδο. Τα στοιχεία του κάνουν λόγο για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, με καλύτερη τεχνική κατάρτιση από τον Σιώπη. Τώρα αν είχε τα τρεξίματά του, τότε σίγουρα ο Σάββας ο Παντελίδης θα μείνει ικανοποιημένος από την παρουσία του. Μας είπε ότι είναι μαχητής, μας είπε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει πάντα να κερδίζει. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εφικτό πάντα, αλλά γι' αυτό θα προσπαθεί και περιμένουμε πλέον να τον δούμε μέσα στο γήπεδο. Πρώτη προπόνηση σε περίπου 55 λεπτά από τώρα και για τον Σάσα, φαντάζομαι ότι θα πάει πιο χαλάρα σήμερα. Και θα δούμε σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες αν θα το χρησιμοποιήσει ο Σάββας Παντελίδης στο παιχνίδι με την Ερθόβεν. Φαντάζομαι ένα 20 λεπτό, ένα 30 λεπτό, ανάλογα και με το πώς είναι, θα το πάρει. Η ουσία είναι ότι ο Άρης καλύπτει την θέση του Μανώλη Σιώπη με έναν ποδοσφαιριστή που βάσει βιογραφικού είναι αξιόλογος, ένας ποδοσφαιριστής με συμμετοχή, όπως ακούσατε, τα τελευταία 8 χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με συμμετοχές και στο Champions League και στο Europa League. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα ευελπιστούμε ότι με αυτή την εμπειρία την οποία διαθέτει και σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία, στα 29 του χρόνια, ότι θα καταφέρει να δώσει πολύτιμες λύσεις στο χώρο του κέντρου για τον Άρη, όπου υπάρχει λειψανδρία μετά από την αποχώρηση του Μανώλη Σιώπη. Πλέον αυτή είναι η ομάδα με την οποία θα πορευτεί ο προπονητής του Άρη, περιμένοντας πάντα και τον αριστερό μπακ. Από τη στιγμή που ο Ιμπάνιες δεν υπάρχει, από τη στιγμή που ο Κασάδο ζητάει τα διπλά και τα τριπλά, μένουμε όσο έχουμε για την ώρα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Αν ακούσαμε σωστά, ναι. Είπε ότι αγωνίζεται και στη θέση 6 αλλά και στη θέση 8. Εντάξει, το 8 δεν χρειάζεται όμως να αγωνιστεί, γιατί έχουμε και τον Ματίκια και τον Ντουάρτε. Απλά περιέγραψε τον εαυτό του. Του ζητήθηκε να περιγράψει τον εαυτό του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Λουντογκόρετς έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και ως δεξί, ως μπακ, αν χρειαστεί. Αν έπαιζε αριστερό μπακ, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ αντί για δεξί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να πας στον Σούντγκρεν αριστερά και να τον βάλεις στον δεξιά. Καλά θα ήταν Σούντγκρεν να μην αγωνιστεί. Αν δεν αγωνιστεί την άλλη ομάδα, κάτι κάνουμε. Πάντως, Χρήστα, από το γεγονός ότι ανέφερε ότι μπορεί να αγωνιστεί και στο 8, κρατάμε ότι έχει και αρετές δημιουργικού χαρακτήρα. Ναι, βέβαια. Έχει όντως τέτοια στοιχεία στο παιχνίδι του και Βραζιλιάνος είναι. Οπότε από εκεί ξεκινάμε. Το θέμα είναι να είναι καλός και στο μέσο αμυντικό κομμάτι, να ανακόβει δηλαδή που λέμε. Αν τα συνδυάζει όλα αυτά, τότε όντως ο Άρης έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αλλά θα τον δούμε και αυτόν, όπως και όλους, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσιογνωμικά δείχνει ένας ποδοσφαιριστής με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψε τον εαυτό του. Θα πρέπει όμως να τον δούμε μέσα στο κήπεδο. Τώρα, θα μου πεις, ο άνθρωπος έπαιζε τόσα χρόνια στην Βουλγαρία και έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με 24, αν θυμάμαι καλά, συμμετοχές στο Champions League. Από αυτό το κομμάτι αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν μπορεί παρά να έχει ικανότητες. Τώρα, όσο καλός, πολύ, λίγο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν πολλές φορές καλοί ποδοσφαιριστές που έρχονται και δεν αποδίδουν και υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν το βιογραφικό. Δεν έχουν βάσει τα στοιχεία τα οποία περιμένει κανείς και αποδεικνύεται ότι είναι τα λεγόμενα λαχεία. Θα τον δούμε και θα τον κρίνουμε, θα τον αξιολογήσουμε στον αγωνιστικό χώρο όπως όλους τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα. Ακριβώς. Ωραία. Κάτι από τις προπονήσεις, από την πρωινή προπόνηση που έγινε λίγο σε φθινοπορεινό κλίμα. Την πρωινή τώρα, ρε φίλε, την είπα στον Ασλαμά, την είπα και στον Παναγιώτη. Εντάξει, να μην ακούσει και ο λαός του Άρη, και ο λαός του Άρη τώρα να μην... Εσείς είστε η απογευματινή προπόνηση. Εσείς θα ακούσετε αυτά που θα γίνουν μετά. Όχι, δεν έγινε κάτι φοβερό και τρομερό. Περισσότερο στη φυσική κατάσταση δούλεψε ο coach. Το πρωί έκανε βέβαια και κάποια για ένα τεταρτάκι 20 λεπτό τακτική και τοποθέτηση και όσον αφορά τους αμυντικούς και όσον αφορά τους επιθετικούς και τον τρόπο με τον οποίο πιέζουν οι επιθετικοί ψηλά και τον τρόπο που πρέπει να ανταποκρίνονται στην πίεση αμυντική.
χαρακτηριστικό είναι ότι σε αρκετές προπονήσεις ο Παντελίδης το βλέπουμε, βασίζει πολλά στην κατοχή της μπάλας και στην γρήγορη εναλλαγή της, και όσον αφορά να προπονήσει αυτούς που την έχουν στην κατοχή τους, αλλά και αυτούς που πρέπει να πιέσουν για να την πάρουν. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δεκάλεπτα τέταρτα μέσα στις προπονήσεις που κατά κάποιο τρόπο παίζουν αυτό το παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές, και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω πάθος, βλέπω κλωσιά, βλέπω ένταση στα επιτρεπτά πάντα όρια, γιατί η ένταση και το πάθος είναι καλή όταν δεν ξεφεύγει από τα επιτρεπτά όρια, τα ξέρει και τα καθορίζει τα επιτρεπτά όρια ο προπονητής, και με αυτά τα δεδομένα λοιπόν περιμένουμε να συνεχίσει έτσι αυτές τις υπόλοιπες μέρες που έχουμε μέχρι το τέλος της προετοιμασίας, και βέβαια να δούμε και μια δυνατή μάχη κόντρα στην Αϊντχόφεν με τα δεδομένα που έχει ο Άρης, με τα θέματα που έχει ο Άρης αφού βρίσκεται στο συγκεκριμένο στάδιο της προετοιμασίας του, με την Αϊντχόφεν να προετοιμάζεται επίσης για να είναι έτοιμη στις 23 του μήνα που δίνει προκριματικά Champions League. Επομένως να είναι και αυτή σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας, έχω την αίσθηση μεγαλύτερο από του Άρη, γιατί και νωρίτερα ξεκίνησε, αλλά σαφέστατα η Αϊντχόφεν έχει πολλαπλές επιλογές. Δηλαδή η Αϊντχόφεν μπορεί να παίξει όντως με δύο ενδεκάδες, η Αϊντχόφεν μπορεί να παίξει με τρεις ενδεκάδες, η Αϊντχόφεν μπορεί να παίξει με τέσσερις ενδεκάδες στο παιχνίδι με τον Άρη, να παίξει με 25 λεπτά. Ο Άρης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν αυτή τη στιγμή να αγωνιστούν, και αναγκαστικά μετά από ένα διάστημα θα πρέπει να ενεργοποιήσει κάποιες επιλογές, οι οποίες φαίνεται ότι εντάξει, κάποια πιο νέα παιδιά είναι ακόμα σε ένα επίπεδο που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Συν του ότι όταν υπάρχουν προβλήματα, όπως αυτό με το Λάρσον, υπάρχουν παίχτες συγκεκριμένοι σε συγκεκριμένες θέσεις που θα αντικατασταθούν μέσα στο παιχνίδι από ποδοσφαιριστές που δεν είναι η θέση τους. Αυτά είναι ζητήματα που υπάρχουν πάντα όταν είσαι στο στάδιο της προετοιμασίας και ξεκινάς τόσο νωρίς, όταν θα πρέπει να είσαι έτοιμος στις 25 Ιουλίου και όχι στις 25 Αυγούστου που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτό, ας πούμε, πέρσι δεν υπήρχε. Έτσι, τα φιλικά του Άρη ξεκίνησαν να τα δίνει, αν θυμάμαι καλά, 30 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, κάπου εκεί ήταν τα φιλικά, 26 είχαμε έρθει στην Ολλανδία. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικό η οργάνωση. Βέβαια υπάρχει ένα παράδοξο φέτος, είσαι 10 Ιουλίου, λόγω του ότι ακριβώς έχεις τα παιχνίδια 25 Ιουλίου, αλλά οι μεταγραφές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί όσον αφορά τις βασικές σου θέσεις και τις βασικές σου επιλογές. Δηλαδή, μιλάμε για το δεύτερο αριστερό μπακ το οποίο θέλεις να πάρεις, και από εκεί και έπειτα θα κάνεις κάποιες προσθήκες εναλλακτικών λύσεων, να γεμίσεις, να εμβαθύνεις λίγο τον πάγκο σου προς το τέλος του καλοκαιριού, και πάντα ανάλογα και με το τι θα κάνεις στα παιχνίδια, έτσι, γιατί αν χτύπα ξύλο αποκλειστής, τότε τα πράγματα στενεύουν. Και στενεύουν ακριβά στο οικονομικό κομμάτι όσον αφορά την χρηματοδότηση, αν θέλετε, από τον ιδιοκτήτη που ήδη έχει διαθέσει ένα σημαντικό ποσό, και μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό και τα έργα για Βικελίδης, Ρίσιο κτλ. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει στη διάθεση του άλλα χρήματα για να προσθέσει. Γι' αυτό και προσδοκά και μία αύξηση των διαρκείας, γι' αυτό και θέλει και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Εδώ πάει όντως το Συναθηνά και χειρακίνη. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε στο παρελθόν, να βάζει μόνο ο κόσμος χρήματα, αλλά πρέπει να αντιληφθεί και να καταλάβει και ο κόσμος ότι χρειάζεται η συνδρομή του, και από τη στιγμή που ο άνθρωπος που ηγείται τώρα της ΠΑΕ έχει αποδείξει ότι διαθέτει κεφάλαια, έχει διαθέσει κεφάλαια και έχει χρηματοδοτήσει την ομάδα, θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, αν θέλουμε το κάτι παραπάνω, θα πρέπει να βοηθήσει και αυτός με τις δυσκολίες που έχει, με τις δυσκολίες στην καθημερινότητά του, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία, με αυτά τα προβλήματα που διέπουν γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και έχουν αναγκάσει αρκετό κόσμο να στρέψει την πλάτη του σε αυτό. Αλλά όποιος ζει στην καθημερινότητα του Άρη και όποιος απαιτεί από την καθημερινότητα του Άρη να βρίσκεται συνεχώς σε υψηλό επίπεδο, άρα να έχει καλούς ποδοσφαιριστές, άρα να έχει ακριβούς ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να συμβάλλει και αυτός. Από μόνος του ο Καρυπίδης, παιδιά, το έχει πει και ο ίδιος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε παραπάνω από την τσέπη του και δεδομένα που είναι πάρα πολύ μεγάλα. Νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι έχει βάλει χρήματα, και από τη στιγμή που το έχει κάνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει και η συνδρομή του κόσμου. Που εγώ θεωρώ και είμαι αισιόδοξος ότι την εβδομάδα πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού θα υπάρξει μια μεγάλη άνοδο στα εισιτήρια διαρκείας. Αυτό μας έχει αποδείξει στο παρελθόν, ότι ο κόσμος περιμένει
το πρώτο επίσημο παιχνίδι που συνδυάζεται με διαρκείας για να αγοράσει. Εδώ πολλές φορές περιμένει το πρώτο επίσημο παιχνίδι χωρίς να συνδυάζεται με διαρκείας και παίρνει το εισιτήριό του, ας πούμε, και παίρνει και το διαρκείας. Πόσο μάλλον τώρα που αν πάρεις το διαρκείας σου θα κατοχυρώσεις και την παρουσία σου στο παιχνίδι αυτό. Από εκεί και έπειτα ελπίζω να πάνε καλά και τα εισιτήρια με τον Ατρόμητο και τα εισιτήρια με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, γιατί η ομάδα τα χρειάζεται αυτά τα χρήματα για να είναι συνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις της, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνουμε πολλές φορές και εμείς ότι είναι απαραίτητη η στήριξη από την πλευρά του κόσμου. Χρήσανδε, κάτι το οποίο δεν στο ρωτήσαμε, είναι αλήθεια, από την αρχή της, των συνδέσεων μας. Παραδόξως. Παραδόξως και λάθος μας, και θα σημειωθεί. Μιας και είσαι και βλέπεις από κοντά όλες τις προπονήσεις και το βλέπει κανείς και από τα βιντεάκια που ανεβαίνουν στο All About Aris. Θέλω λίγο δεν να βλέπω τις προπονήσεις, βίντεο τραβάω. Δεν είσαι όμως, δεν βλέπεις τις προπονήσεις από κοντά, σχεδόν πίσω από κοντά. Τραβάω βίντεο. Εντάξει. Θέλω να μας πεις λίγο για τον Σάββα Παντελίδη, το πώς χειρίζεται στο ψυχολογικό κομμάτι τους παίκτες και μετά τα φιλικά, αλλά και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Δηλαδή, είναι αυστηρός, είναι ευχαριστημένος αρχικά από τη δουλειά των παίκτων του αυτές τις μέρες? Από άλλους είναι και από άλλους δεν είναι. Ναι. Δεν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο. Σε ποιο κομμάτι κυρίως είναι ευχαριστημένος, σε ποιο δεν είναι, δηλαδή στην ένταση, στα πνευμόνια? Από αυτό το κομμάτι, την προσπάθεια δηλαδή, είναι απόλυτα ευχαριστημένος, γιατί βλέπει ότι όλοι προσπαθούν. Δεν είναι ευχαριστημένος από το γεγονός που άλλοι δικαιολογημένα και άλλοι αδικαιολόγητα ήρθαν και ήταν αρκετά πίσω. Δηλαδή, όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και έχεις διακοπές, φυσικά και θα ξεδώσεις, φυσικά και θα ξεκουραστείς, φυσικά και θα βγεις το ποτό σου, φυσικά και θα βγεις έξω, φυσικά και θα μεθύσεις και μια φορά, θα κάνεις ό,τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος στην ηλικία που βρίσκονται αυτά τα παιδιά, γιατί μην ξεχνάμε, είναι όλα τα περισσότερα είναι παιδιά, έτσι. Φυσικά και θα φας και το παγωτό σου και θα ανέβεις και θα αυξηθούν τα κιλά σου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ικανοποιημένος από αυτούς που είναι λίγο παραπάνω. Και υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ήταν παραπάνω. Και όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ποιοι ήταν αυτοί. Είτε κάποιοι που είχαν πολύ μεγάλο διάστημα αποχής, δεν είναι ο Ιντέγε παρεπτόντος αυτός, έτσι, για να μην πάτε εκεί το μυαλό στη συνέχεια, επειδή είναι, το λέω επειδή είναι ο πιο προβεβλημένος. Είτε είχαν μεγάλο διάστημα αποχής, είτε δεν έκαναν αυτό που πρέπει να κάνει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εγώ θεωρώ πάντα και το σημειώνω ότι όταν μιλάμε είτε για φυσική κατάσταση, είτε για διατροφή, είτε για οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, εφόσον το θέλει, εφόσον είναι πραγματικά επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν ξεφεύγει ποτέ. Δεν αφήνει τον εαυτό του. Δεν εννοώ ότι δεν θα πιει, δεν θα φάει, δεν θα κάνει. Νομίζω γίνομαι κατανοητός. Δεν θα πιει πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γι' αυτό αμείβεσαι με 200 και 300 και διάρκεια τον χρόνο. Γιατί θα πρέπει να κάνεις μια ζωή τέτοια, η οποία είναι τελείως διαφορετική από την καθημερινότητα όλων των υπολείπων. Θα πρέπει να είσαι πειθαρχημένος, θα πρέπει να έχεις καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Η σεζόν είναι από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα του χρόνου για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, με διαφορετικές διακυμάνσεις, με διαφορετική καθημερινότητα σίγουρα το καλοκαίρι και στις διακοπές, αλλά θα πρέπει να είσαι συνεπής. Όταν λοιπόν υπάρχουν παίκτες είτε με παραπάνω κιλά, είτε με παραπάνω ποσοστό λίπους στο σώμα τους, είτε είναι αγύμναστοι ή οτιδήποτε άλλο, αυτό ξέρεις βγαίνει πολλές φορές. Και βγαίνει στο γήπεδο με τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Παρέθεση εδώ, ο Λάρσον είναι από τους πιο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, με τα καλύτερα εργομετρικά, και ο τραυματισμός του δεν ήταν λόγω είτε κακής εγκύμνασης ή οτιδήποτε άλλο. Πέρα από την κλωτσιά που έφαγε, και το φανερώνει αυτό το ύφημα, το οποίο υπήρξε στη μαγνητική και είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο θα λείψει τελικά 20 μέρες, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι υπόδειγμα επαγγελματία. Και ξαναλέω, αυτό δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου ή οτιδήποτε άλλο, το λέω γιατί αυτό φανερώνουν τα εργομετρικά που κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, κάποιοι παίκτες πρέπει να προσπαθήσουν πολύ περισσότερο. Το καλό είναι ότι αυτοί που είναι πίσω όντως προσπαθούν πολύ και περισσότερο, και ήδη τις πρώτες μέρες, σε σχέση με τις πρώτες μέρες, είναι αρκετά βελτιωμένοι. Το θέμα όμως είναι αυτό να τραβήξει. Αυτό δεν είναι να το κάνεις μόνο στις 15 μέρες που είσαι στην προετοιμασία. Αυτό δεν είναι να το κάνεις μόνο για ένα χρονικό διάστημα. Πρέπει να το κάνεις συνεχώς και με συνέπεια, γιατί αν έχεις επιβαρύνει τον εαυτό σου κάποια στιγμή και πρέπει να κάνεις ένα ειδικό πρόγραμμα και πρέπει να πας σε μια τέτοια διαδικασία και το κάνεις για ένα διάστημα, αλλά το αφήσεις, θα επανέλθεις στην προηγούμενη κατάσταση.
Γι' αυτό θα πρέπει άπαντες να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ως επαγγελματίες. Από την άλλη, το καλοκαίρι αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, σας πω και αυτό, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία έρχονται από, ως νέα μεταγραφή, παιδιά που έχουν, ζουν και δουλεύουν σε ένα διαφορετικό τρόπο. Τα πρωταθλήματά τους ενδεχομένως, παραδείγματος χάρη ο Σάσα τώρα είναι στη Βραζιλία. Μπορείς να έχεις την απέτηση να είναι προσαρμοσμένος στα δεδομένα του Άρη. Ο Ντουάρτ είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και έπαιζε με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην Ολλανδία. Ο Ιντέγε έλειπε ένα χρόνο από τα γήπεδα. Ο Κόρχουτ, που είναι συνεπής και επαγγελματίας, ωστόσο ήταν με την εθνική του ομάδα. Έχει διαφορετικό τρόπο. Έτσι, έχει διαφορετικό τρόπο επιβάρυνσης λοιπόν αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και θα πω κάτι που το είπα και στην εκπομπή του Γιώργου του Παναγιωτήδη το μεσημέρι, το Λίμπερο Παντού, ότι επειδή διαβάζω και σχόλια, γιατί τους έδωσε ρεπό στο απόγευμα, τρία γκολ φάγανε και τέτοια. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν σημαίνει όποιος κάνει, άμα κάνουν 15 μέρες διπλές προπονήσεις θα πάνε καλύτερα. Είναι δεδομένο ότι θα πάνε χειρότερα. Είναι δεδομένο ότι θα πάνε χειρότερα. Μιλάμε για μυϊκό σύστημα, δεν μιλάμε για το football manager. Γεμίζεις την μπάρα με τη δύναμη από κάτω και την ταχύτητα, κάνεις προπόνηση στον υπολογιστή και αφού κάνεις προπόνηση στον υπολογιστή μεγαλώνει η ταχύτητα και το σου του παίκτη. Μιλάμε για μυϊκό σύστημα, μιλάμε για ανθρώπους. Έτσι, δεν μιλάμε για μηχανές, δεν τους γεμίζεις με βενζίνη, επομένως πάνε. Πόσο ακόμα και εκεί να το δεις και η μηχανή θέλει τη συντήρησή της. Πόσο μάλλον σε μια χρονιά που θα έχει 10 μήνες τουλάχιστον αγώνες που ξεκινάνε από. Πέρα από αυτό, εγώ σου λέω εν όψη το 25 Ιουλίου, γιατί σαφέστατα οι ομάδες που έχουν τέτοιες υποχρεώσεις ξεκινάνε και κάνουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα από ό,τι άμα ξεκινούσε 25 Αυγούστου. Έτσι. Σίγουρα το εφόδιο για όλη τη χρονιά είναι αυτό που κάνουν οι παίκτες φέτος, τώρα, εδώ, αυτές τις μέρες, αλλά βάζει για τις 25 Ιουλίου αρχικά. Το καλό σε αυτή την περίπτωση, για να το κλείσω και όλο το θέμα με φυσική κατάσταση, προσπάθεια, ενδυνάμωση, το πόσο μπροστά ή πίσω είμαστε, που είναι πίσω η ομάδα, δεν είναι έτοιμη η ομάδα, έτσι. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Το καλό σε αυτό είναι ότι και οι Κύπροι δεν είναι έτοιμοι. Ότι και οι Κύπροι έχουν το ίδιο ακριβώς θέμα που έχει ο Άρης. Όταν δύο ομάδες έχουν το ίδιο ακριβώς θέμα στο συγκεκριμένο κομμάτι, μετά πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι? Η ποιότητα. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και τύχη στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και διαιτησία, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν ένα παιχνίδι. Παράδειγμα, η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα από αυτούς τους Αρμένιους. Στο 2013 ο άλλος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Διαμόρφωσε απευθείας διαφορετικές συνθήκες στο παιχνίδι. Κατευθείαν δηλαδή, από το 13ο λεπτό, υπήρξε μια διαφορετικότητα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Επομένως, είναι ένα σύνολο καταστάσεων. Περιμένουμε να δούμε στο παιχνίδι αρχικά στο Βικελίδης τη ζέστη που θα έχει ενδεχομένως. Επειδή γράψαμε το παιχνίδι αρχίζει σε 9.30. Δεν είναι ένα θέματα, κύριε παιδιά. Στα εισιτήρια. Μπράβο. Από χθες το γράψαμε. Μπράβο. Εννοείται. Μπράβο. Άμα είστε μπροστά μια μέρα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε μια ώρα. Λοιπόν. Και μια μέρα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Όχι, τα καλύψαμε όλα. Να σε αποδεσμεύσουμε αυτή. Εντάξει, να μην σε είχαμε και τις δηλώσεις. Παγωτάκι και προπόνηση. Όχι, παγωτάκι ακριβώς είναι 5 ευρώ. Φίλε, βρέχει καταρακτοδός. Ζηλεύω λίγο. Τι παγωτάκι. Και το χυμάδι. Ζεστό καφέ, ελληνικό καφέ. Ελληνικό καφέ, ναι. Ελληνικό καφέ να πιείς εσύ. Εγώ πήρα ένα οχταπλό εσπρέσο. Αυτό είναι. 8 δόσεις εσπρέσο, ρε φίλε, είναι σαν μισό εσπρέσο εδώ πέρα. Τι είναι δεν έχει φρέντο εσπρέσο, έτσι είναι. Κάπως πρέπει να βάλει και παγάκι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι, με παγάκια δεν γίνεται φρέντο. Κάνω 4 μέρες. Ναι, καλά. 4 μέρες υπομονή κάνω. 4 μέρες. Ο Νίκος μόλις επέστρεψε από άδεια για λίγα λεπτά και έστειλε το μήνυμα αποχαιρετισμού του Σούντγκρεν στο Instagram προς τους φίλους όλους της ΑΕΚ με φωτογραφίες για τα όσα περάσανε τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα, λέει, να σας ευχαριστήσω, λέει, τους οπαδούς που με υποστηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια. Ήσασταν, με αγαπήσατε με την πρώτη μέρα. Έπαιξα στο κλαμπ για το σήμα και τη φανέλα. Η ΑΕΚ θα είναι πάντα το αγαπημένο μου κλαμπ και θα είμαι. Και θα λέω στα παιδιά μου ότι είμαι περήφανος που έπαιξα στην ομάδα. Έχω παίξει πάνω από 100 παιχνίδια με την ΑΕΚ, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Τόσα πολλά είπε. Μπράβο, πολλά είπε.
Και ουσιαστικά με αυτό σαν να αποχαιρετάει. Θα το δείτε στο allaboutaris.com. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται σαν να αποχαιρετάει και πιο νωρίς την ομάδα. Αυτό δεν είναι μόνο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα το δούμε, φαντάζομαι, σε λίγα λεπτά. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Χρυσάνθε. Η ΑΕΚ θα είναι πάντα η μητέρα ομάδα για αυτόν, λέει. Ωραία, και ο Άρης θα είναι ο μπαμπάς. Ο Άρης θα είναι ο μπαμπάς. Αν δεν σε αποδεσβέσουμε να πας και στην προπόνηση της ομάδας, καλό απόγευμα. Πότε. Περίμενε μισό, έχω live ρεπορτάζ της συναδέλφου. Όπα. Την Κυριακή θα είναι στην Ελλάδα, ορίστε ρε φίλε. Ακριβώς. Να το βγάλαμε το λαβαράκι. Έρχεται Κυριακή ο Σούτγκρεν. Αν ακούει βάρδια. Αν ακούει βάρδια. Πάντα ήθελα να το κάνω. Ναι, ισχύει αυτό. Συγγνώμη, έχετε αφήσει τον Γιώργο και τι κάνετε εκεί. Όχι, ναι, είμαστε συνδεμένοι και οι δύο και ό,τι χρειαστεί θα το βοηθάμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Χρύσανθε. Θα τα δει όλα ο κόσμος και τις δηλώσεις του Λούκα Σάσα και όλα τα θέματα του Μεσούντγκρεν θα τα δει στο allaboutaris.com αναλυτικά. Το Σάσα χωρίς κιλό. Ναι, ναι. Σάσα χωρίς κιλό. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, Χρύσανθε. Αυτά από τον Χρήσανθο Τσαλτίδη, ο οποίος μας ενημέρωσε σχετικά με όλα τα θέματα του Άρη στην καλοκαιρινή προετοιμασία στο βασικό στάδιο. Να σας αναφέρω εγώ ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία για τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη ήταν μια προσφορά της εταιρείας Καραμαλής Constructions. Πεύκη Deluxe Residences. Αν θέλετε οι φετινές σας διακοπές να σας μείνουν αξέχαστες, στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρεύεστε. Ευρύχωρα, νεόδμητα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Πεύκη Deluxe Residences με ένα τηλέφωνο τώρα στο 23740-622-22 ή μπαίνετε στο pevkideluxeresidences.com. Μέλος του ομίλου εταιριών Καραμαλής, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ως γνωστόν. Και επίσης Arcon Ελλάς, αν έχεις κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ ή και mini market, η επιλογή σου είναι μία. Arcon Ελλάς, κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χονδρικής ή και λιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ράφια που προσαρμόζονται στο χώρο σου από την Arcon Ελλάς, την οποία θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στο τηλέφωνο 2310-723-240, στο υποκατάστημα στην Αθήνα, καθώς και στο arcon.gr. Αυτά για την. Πάμε για ένα time out και επιστρέφουμε. Σύντομο time out και επιστρέφουμε με όλα τα θέματα του Άρη. Επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εντάξει, σε άφησα για να κάνεις τη δουλειά σου, γι' αυτό θα το αναλάβω. Μην αγχώνεις. Με τρόμαξε την αλήθεια. Το συνοηθήκαμε εδώ με το Χρήστο. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τελευταίο τέταρτο μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, του All About Arizona Air. Έκτακτη εβδομάδα με Γιώργο Γκάτο και Κωνσταντίνο Τσίπτσο στα μικρόφωνα του Libero 107,4. Μας ακούτε και μέσω e-radio. Να σας ενημερώσω, η ιντερνετική, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή διαδικτυακά από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εδώ με Χρήστο και όση στην ρύθμιση των ήχων που μας βγάζει καμπανά τους. Ακούσαμε τα πάντα. Ακούσαμε για Σάσα, Λούκα Σάσα. Αυτό έχει αυτά τα ονόματα που είναι και τα δύο μικρά ονόματα. Αυτό δεν ρωτήσαμε. Δεν έχει επίθετο. Το επίθετο είναι ο Σάσα. Το Σάσα είναι επίθετο. Ναι, αυτό δεν ρωτήσαμε. Ναι. Πώς προφέρεται, ρε. Όχι, νομίζω είναι Σάσα που το ψάξα. Είναι Σάσα. Και ακούσατε στη Wikipedia και σε αυτά. Και τη δεύτερη πιο ευχάριστη είδηση της ημέρας μετά τον ερχομό του Σάσα. Ότι ο Σούτγκρεν ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Ξανανεβαίνει, ξανάρχεται ο Σούτγκρεν. Το έχουν κάνει σιριαλάκι, δεν είμαι πολύ φαν εγώ. Του σύριαλ Σούντγκρεν. Είναι να έρθει, καλώς να έρθει το παιδί. Καλώς να παίξει. Εντάξει, μην το για να πραγματοποιηθεί και τις δικές του δυσκολίες. Το καλό είναι ότι όλα καλά, δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο γύρο. Κάτι που σημαίνει ότι είναι αυτόματα διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Λεμεσού στις 25 του μήνα. Είπαμε, το κόλπο είναι το λες κολλητά ΑΕΛ Λεμεσού και δεν καταλαβαίνει κανείς αν λες ΑΕΛ Λεμεσού ή αν λες ΑΕΛ Λεμεσού. Προφανώς από τη στιγμή που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή ή από Δευτέρα ξεκινάει κανονικά προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Λες να προλάβει. Τι να προλάβει. Πρώτο μάτς. Πρώτο μάτς. Με ΑΕΛ Λεμεσού, ξέρω. Έτοιμος είναι. Έτοιμος είναι. Έρχεται σε τούρμπο κατάσταση. Έχει συνεχόμενα 8 λεπτά. Α, το δούμε. Ναι, ναι. Τι έχει συνεχόμενα 8 λεπτά. Τι είπα, 8 λεπτά. Ναι, 8 συνεχόμενα. Μπασκετάκι. 8, μπασκετάκι. 8 συνεχόμενα 90 λεπτά. Φίλε, άμα ο Σούντγκρεν έχει και 8 λεπτά, τι ψιλούλες δεν είναι, δεν είναι ένα 85. Ο Σούντγκρεν. Πολύ στάση. 1,76 είναι. Πόσο είναι, κάπου τόσο πρέπει να είναι. Τόσο είναι. Σαν εμένα είναι. Τι σαν εσένα, φίλε. Σιγά. Εντάξει, σαν εμένα στο ύψος. Σε όλα τα υπόλοιπα.
Είμαι καλύτερος. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να είσαι ένα. Ναι, εντάξει, και εγώ ρε φίλε δεν ξέρεις την μπάλα, ξέρω, σε παρακαλώ. 1,77 είναι. 1,77, εντάξει, άρα για μπάσκετ δεν είναι. Όχι, όχι. Αλλά σίγουρα μπορεί και να καρφώνει. Το βλέπω πολύ αλτικό και στεγνό. Λοιπόν, έχει και το ίδιο μουσί με Γιώργο Γκάτο. Σούντγκρεν. Τελευταία. Ναι, τώρα που το κούρεψε, είσαι πιο ίδιο με Σούντγκρεν. Δεν το νομίζω αυτό. Το έχει πει πάρα πολλοί κόσμο. Δεν ξέρω γιατί έχετε την εντύπωση. Να κυκλοφορεί και εσύ στον δρόμο μετά σαν Σούντγκρεν να μοιράζει αυτόγραφα. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σα στο 54526 για το μοναδικό τρόπο επικοινωνία σα με την εκπομπή. Σήμερα δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε γραμμούλε. Αύριο θα το αφήσουμε που θα έχουμε λιγότερα θεματάκια. Σήμερα η επικαιρότητα ήταν πιο απαιτητική από αυτό που περιμέναμε. Είχαμε αρκετά να πούμε και με τον Χρήσανθο σχετικά με την προετοιμασία. Αρκετά πραγματάκια ακούσαμε και από τον Λούκα Σάσα, ο οποίος δείχνει πανέτοιμος μαχητής και γυαλίζει και το μάτι του. Όποιος θέλει να διαβάσει τη συνέντευξη την οποία ακούσατε ζωντανά μέσω του All About Ours στο Facebook και του Libero 107, μπορεί να μπει στο allaboutours.com, η οποία έχει αναρτηθεί, και να διαβάσει ακριβώς. Ήταν τα τσακάλια εδώ πέρα, την ανεβάσανε γρήγορα. Γιατί είχαμε ένα τέτοιο μικρό θεματάκι, θεματάκι με το live. Με τα κολλήματα του live, ναι. Αλλά όποιος θέλει είναι ολόκληρη πλέον εκεί, μπορεί να ρίξει μια καλή ματιά. Επίσης τι κάνει η Ελεμεσού, κερδάει. Η Ελεμεσού άνοιξε το σκορ πριν 20 λεπτά στο φιλικό. Έχει κερδίσει δύο μάτς και εσύ έχεις χάσει δύο μάτς. Και τώρα άμα χάσεις και από την PSV τι θα γίνει? Να Γιώργο κάτω. Και τι έχεις να απαντήσεις σε αυτό? Συγκρίνεις την PSV με τη Rand? Εντάξει, όλα είναι, όλες οι ομάδες παίζουν τα φιλικά τους. Γιατί τη Φορτούνα Σιτάρ την έχει τη συγκρίνηση με την PSV. Πραγματικά με αφήνει πολύ ενδιαφέρον το τέτοιο το αποτέλεσμα. Μη λες τέτοια. Είσαι αντιαπορικός άμα λες τέτοια. Πρέπει να λες ότι τα φιλικά είναι ο καθρέφτης της προετοιμασίας. Εντάξει, πιστοποιείς, αυτό είναι περίεργος. Και το ότι είναι ότι τα φιλικά, όχι τα πρώτα φιλικά τουλάχιστον, είναι ένας καθρέφτης προετοιμασίας και της δουλειάς που γίνεται, είναι. Αλλά όχι σε επίπεδο τρεξιμάτων. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα δείξει τα πνευμόνια που θα έχει όλη τη σεζόν στα πρώτα φιλικά ή στα πρώτα επίσημα. Γιατί και στα πρώτα επίσημα δεν είναι ο καθρέφτης προετοιμασίας. Η προετοιμασία φαίνεται μετά το μέσο, εκεί πέρα που αρχίζει και φορμάρεται η ομάδα. Και δείχνει ότι έχει αντοχές και μπορεί να τρέξει και μετά το 70 και δεν κλατάρει στο 55. Η προετοιμασία θα φανεί, το αποτέλεσμα της προετοιμασίας θα φανεί κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, μέσα στη χρονιά. Εδώ είμαστε στίβος. Τι στίβος? Αυτό είναι. Σε επανάληψη είναι αυτό. Δεν πειράζει. Τι έχουμε, 400. Η προετοιμασία θα φανεί στα 200. Μέσα της σεζόν. Είναι κακά τα ψέματα μια πολύ μεγάλη σεζόν, συνεχόμενα παιχνίδια. Ας πούμε, εκεί που είχαμε πέρσι ένα μήνα κενό το Δεκέμβρη. Φέτος ο τελευταίος αγώνας, αν δεν κάνω λάθος, είναι 24-24 Δεκεμβρίου. Και ο πρώτος αγώνας της νέας σεζόν, που ουσιαστικά νομίζω είναι το Άρης ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι στο Βικελίδης 4-5 Ιανουαρίου. Οπότε δεν έχεις διάλειμμα πουθενά. Είναι κάποια διβδόμαδα που είναι για τις εθνικές. Έτσι, οπότε πρέπει και να είσαι έτοιμος να παλέψεις στις 25 Ιουλίου, αλλά πρέπει και να έχεις αντοχή σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό να βάζει αυτόματα τον πίστη της δυσκολίας. Αυτό τώρα θέλω να δω τι 400 μέτρα γυναικών είναι αυτό. Ναι. Τι θέλεις. Πολύ μικρή διαφορά δεν είχαν όταν ξεκινήσανε. Το παγκόσμιο ρεκόρ 48 δεν είναι. 49. Αυτή από το 4 έχει φύγει πάρα πολύ καλά. Όχι, από το 5. Χιτσκοκικό. Θα την προλάβει. Κάνα κοινωνικό φινάλε. Εδώ δείτε την Ταμαράζ. Κοίτα, εδώ αυτή μπορεί να είναι και άντρας. Μαζί. Την πέρασε, την έσκησε στο τέλος. Λοιπόν. Εντάξει, πλησιάζουμε. Ρεκόρ κοινοπολιτείας που λένε. Τι ρεκόρ. Η αγαπημένη μου έκφραση στο στίβο. Ρεκόρ, κοινοπολιτιακό ρεκόρ. Δεν ξέρει κανείς τι είναι. Κοινοπολιτεία. Ναι. Λοιπόν, έτσι τα αναλύσαμε τα θέματα μας. Θυμίζουμε ότι την Κυριακή ο Σούντγκρεν έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει λογικά και υποδοχή. Όχι, πάλι υποδοχή. Κυριακή. Ας ελπίσουμε να μην έχει υποδοχή την Κυριακή. Δηλαδή θα κάνει και δηλώσεις. Πάλι. Μετά το αντίο και τις ευχαριστίες προς την ΑΕΚ, που ήταν η μητέρα. Τώρα ψάχνει τον πατέρα ο Σούντγκρεν. Συγγνώμη, δεν έκανε δηλώσεις όταν ήρθε στην Ελλάδα πρώτη φορά. Έκανε στην παρουσίασή του. Έκανε. Στην παρουσίασή του, στην άφηξή του, δεν θυμάμαι. Αμέ έκανε. Δεν είχε νόημα να ξανακάνει. Καλά, εννοείται ότι θα ξανακάνει τώρα με την άφηξη. Δηλαδή, κάθε τόσο που έρχεται θα κάνει δηλώσεις ο Σούντγκρεν. Ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν κάνει τόσες τέτοιες. Ας ελπίσουμε να μην κάνει πάλι. Γιατί Κυριακή θα είναι δύσκολα
Για όλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποιοι θα γυρίσουν από τις διακοπές τους πιο νωρίς. Κάποιοι άλλοι θα γυρίσουν το χωριό τους, νομίζω, την Κυριακή να πάνε εκεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θυμίζουμε ότι το βόλεϊ έκανε δύο ανακοινώσεις. Σε επίπεδο ερασιτέχνη είχαμε και εκεί επιτυχίες, γιατί λησμονούμε να τα αναφέρουμε. Ναι, ναι, το τμήμα Στίβου ήταν στο Πανελλήνιο του Βόλου. Στο Πανελλήνιο του Βόλου σάρωσε το τμήμα Στίβου, έτσι. Να μην τα λησμονούμε, να τα λέμε. Είχαμε και ανακοινώσεις για το γυναικείο μπάσκετ με Αλεξάνδρα Καζαμία να ενισχύει τη ρακέτα των κιτρινών και Τσαμπούρη με Νάστου είχαμε. Τη παρουσίασε ο ΑΣ. Και ουσιαστικά τώρα κλείνοντας. Εδώ είναι πιο ωραία η παρουσίαση. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό από τον από το παίκτη που υπογράφει στο γραφείο της ΠΑΕ. Καμιά σχέση. Νομίζω να μπει μέσα επειδή δεν έχει φωτογραφίες και ο πρόεδρος του ΑΣ, ο Γιάννης Ψηφίδης. Είναι. Με Ψηφίδη δεν χάνω. Ακριβώς. Και να σου πω τώρα. Με το παλιό το σήμα, το σήμα του ΑΣ. Παρέλειψα να το αναφέρω αυτό νωρίτερα με την UEFA και τη βαθμολογία που υπάρχει για τη νέα σεζόν στους πίνακες. Θα φέρει άλλους βαθμούς. Είναι διπλό. Σε περίπτωση πρόκρισης του Άρη είναι διπλό το καλό, γιατί και παίρνει βαθμούς η Ελλάδα και χάνει μια ομάδα εκεί η οποία είναι ακριβώς πίσω από την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Θα καθαρίσω πάλι. Τι νομίζεις? Εντάξει, κλασικά τα πράγματα δηλαδή. Τους άφησα τους άλλους να αλωνίζουν 5 χρόνια και τώρα έρχομαι πάλι να επαναφέρω την τάξη και να. Πόσες νίκες πρέπει να πάρω για να έχουμε τρεις ομάδες Champions League του χρόνου, του παραχρόνου? Λογικά για να έχεις τρεις ομάδες Champions League πρέπει να πάρεις και το Champions League. Ναι. Πρέπει να πάρω το Europa League από ό,τι φαίνεται. Όντως βλέπεις εδώ ότι ουσιαστικά για τη φετινή σεζόν η βαθμολογία θα πάει στο 2021-2022. Τη χρονιά που θα ξεκινήσει και το Europa League 2. Οπότε σε περίπτωση που η Ελλάδα πέσει χαμηλά, θα βγάζει στο Europa League δύο ομάδες. Ούτε καν στο κανονικό. Στο Intertoto δηλαδή. Στο Basketball Champions League του ποδοσφαίρου. Πραγματικά. Θα έλεγα κάποιο. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Στο FIBA Europe Cup. Αυτό δεν ξέρω πώς θα βοηθήσει. Το Europa League 2. Δεν ξέρω το επίπεδο. Και το πώς θα έχει αυτό. Θα βοηθήσει τους πιο πάνω για να είναι ακόμη πιο δυνατή. Το πώς θα έχει έσοδο αυτό το πράγμα. Ειδικά οι αγώνες φαντάζομαι θα μπουν την Πέμπτη. Δεν μπορεί να την Πέμπτη να έχει 80 μάτς στο καλεντάρι, ειδικά σε περίοδο ομίλων και αυτά. Μην υπολογίζει για επίπεδα Ελλάδας. Στην Ελλάδα θα είχε έσοδα αν ο Αστέρας Τρίπολης, ας πούμε, που θα μπορούσε να αγωνιστεί σε μια τέτοια διοργάνωση, είχε και κόσμο και ή ο Ατρόμητος ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα είχε κόσμο για να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Τώρα, όχι έσοδα από χίλια εισιτήρια και. Όχι από αυτήν την άποψη. Έσοδα από την UEFA. Από αυτή την από την UEFA, μιλάω. Γιατί υποδομές. Τα έσοδα του Champions League σε σχέση με τα έσοδα του Europa League είναι χαοτικά διαφορετικά. Τώρα. Το τα Europa... μεταφορικά, αλλά να μην τα. Το Europa League τώρα με το Europa League 2 φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εκεί πολύ μεγάλη απόσταση. Και αυτό σου λέω δεν ξέρω ποιο θα είναι το επίπεδο. Σίγουρα προσπαθούν να το διευρύνουν αυτό. Από την άλλη, βλέπεις μια κίνηση διεύρυνση σε αυτό το κομμάτι και βλέπεις την ίδια στιγμή ότι σκέφτονται να την κάνουν κλειστή λίγκα, να την κάνουν Euroliga. Που είναι κάτι πολύ τραγικό στα μάτια μου. Που είναι πολύ συνεχίζεις κακό. Στη Μονακό, Μπάκνερ. Πάμε, ναι, Μπάκνερ, ναι. Παιχτάρα. Σέντερ που ποτέ δεν έπαιξε σαν σέντερ. Εγώ δεν το θυμάμαι να παίζει καλά σαν σέντερ ο Μπάκνερ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ο Μπάκνερ σε ένα παιχνίδι με τον Μπάουκ ή με τον Παναθηναϊκό που ξεκινάει, κάνει τζάμπολ. Ναι. Και δεν πηδάει. Κάνει τζάμπολ, πάει η ομάδα για άμυνα. Και το έβαλε αλλού. Α, έβαλε αυτό καλά. Όχι, ρε, κάτσε να σου πω. Μην βιάζει. Κάνει το τζάμπολ και. Με το που συνεχίζει το παιχνίδι, ξελύνει το κορδόνι του και σταματάει στη μέση του γηπέδου. Δένει το κορδόνι, όσοι όλοι κάνουν επίθεση, αν θυμάμαι καλά. Αυτό τώρα δεν είναι τεχνική ποινή στο NBA. Νομίζω δεν είναι τεχνική ποινή πλέον. Δεν μπορεί να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει ο διαιτητής. Και τι κάνει αν δεν έχει κορδόνι? Δεν ξέρω, πρέπει να σταματήσει ο διαιτητής. Δεν μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι ή να πει όπα, παιδιά. Σιγά, στο NBA έχουν κάνουν βήματα και δεν μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι. Εδώ σε τελικό πρωταθλήματο, εκεί που κρίνονταν όλα, κάλεσαν time out και πήραν τεχνική ποινή. Και μετά χαμογελούσαν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτό πώς θα η επιτυχία των Golden State, θέλω να το σχολιάσω αυτό, ότι έχουν πάρει τόσα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια που έγινε αυτό και γελούσαν στον πάγκο. Βλέπω τον Steve Kerr να κάνει τον Γκάρι, δεν πειράζει για το τρίποντο, ναι, και τον Green να γελάει. Την νέα σεζόν θα βάλουν κατά πάσα πιθανότητα να έχουν τη δυνατότητα οι προπονητές να κάνουν μια φάση ή δύο φάσεις στον αγώνα σαν challenge. Πώς είναι. Να πηγαίνει ο διαιτητής αυτόματα να βλέπει τη φάση. Α, ναι. Σαν challenge. Δεν υπήρχε αυτό το προηγούμενο χρόνο. Έπρεπε να είσαι στα τελευταία λεπτά του αγώνα για να κάνει. Άραγε στο.
στην Ελλάδα θα γίνει ποτέ αυτό με... Ναι, εδώ δεν έχουμε γενικότερα DPG 7000. Και είχαν το, θα θέλουν να το κάνουν σαν στυλ... Πώς είναι το American Football που πετάνε σαν μια κόκκινη πετσέτα, κόκκινο σημάδι στο γήπεδο και σταματάει σαν time out. Πρέπει να έχεις time out για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν δεν έχεις time out, βασικά αν έχεις time out και κερδίσεις το challenge, το time out παραμένει. Αν το χάσεις, μείνει το time out. Οπότε ξέρεις, δεν είναι το παίρνεις έτσι απλά για να μειώσεις χρόνο. Εγώ πάντως βλέπω 11 απόδοση Golden State Warriors για κατάκτηση πρωταθλήματος του χρόνου. Έτσι όπως το πάνε φέτος. Άνετα. Έτσι όπως το πάνε φέτος, είναι τουλάχιστον 10 ομάδες αυτή τη στιγμή ικανές για πρωταθλητισμό. Τουλάχιστον 10 ομάδες. Nets. Οι Nets τους ξεχνάω από το χάρτη φέτος. Δεν θα υπάρξουν. Γιατί δεν θα γυρίσει ακόμα ο Durant. Ο Irving έδειξε πέρσι ότι δεν μπορεί να ηγηθεί με τίποτα. Πόσο μάλλον με λίγο χειρότερους παίχτες από ό,τι είχε φέτος. Clippers. Ε? Θα τα δούμε. Δούμε. Πώς φτάσαμε στο NBA. Δεν ξέρω, επειδή είσαι δίπλα και με εμπνέει για την μπασκετική κουβέντα. Άντε, ας επανέλθουμε. Χτυπήσουμε ένα. Όχι φεκίρ, γιατί μου έρχεται τώρα να πω φεκίρ και είναι ακριβώς. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Ενώ χτυπήσουμε ένα κεφίρ. Ενώ το κεφίρ είναι πολύ πιο απολαυστικό. Ενέφυλλο. Ή ένα αριάνι. Αριάνι πίνει. Προτιμώ το κεφίρ. Ενέφυλλο. Με φράουλα. Σίγουρα. Κεφιράρα. Δεν έχω δοκιμάσει με φράουλα. Δεν είσαι δοκιμάσει. Φαντάζομαι θα είναι ωραίο. Εγώ έχω πει τα απλά, φίλε. Εντάξει, τρομερό. Εδώ με Γιώργο Γκάτο θα συνεχίσουμε την πορεία μας αύριο και μεθαύριο για να ολοκληρώσουμε και την εβδομάδα και το πρόγραμμα μας. Σαν λες και πες προγραμματικά. Όχι, 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 όχι. Λέμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με τον κόσμο. Για το αύριο το απόγευμα με περισσότερο All About Aris On Air, με συνδέσεις σε Ολλανδία και φυσικά τις τελευταίες εξελίξεις φρέσκες από το φούρνο για το ρεπορτάζ του Άρη με όλα τα θέματα των κιτρίνων. Θα έχουμε και περισσότερες φωτογραφίες με το σκύλο τον Λούκα Σάσα. Εδώ από τον Γιώργο Γκάτο και εμένα και τον Χρήστο Κιώση ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο Τετάρτης.